Κύριε Δήμαρχε, το γεγονός ότι τα παιδιά δεν θέλουν να τελειώσουν το ΚΑΠ, μαρτυρά πολλά. Ναι, είναι αλήθεια, δεν θέλουν να τελειώσει, το διασκεδάζουν, περνάνε καλά. Πολλά δώσαμε τα διπλώματα συμμετοχής και έχουμε καμάρα, λέγαμε ότι έχω και από πέρσι, από πρόπερσι. Είναι η τέταρτη χρονιά που έχουμε τα ΚΑΜΣ αυτά. Ο ΠΑΝ, σε συνεργασία με τον Ολυμπιακό, με το δίκτυο του Ολυμπιακού των Σχολών και με τον διευθυντή του Βασίλη τον Άνω. Είμαστε ευχαριστημένοι γιατί μπορούμε να παρέχουμε αυτή την υπηρεσία σε περίπου 1000 παιδιά εντελώς δωρεάν. Δεν είναι εύκολο αυτό για ένα Δήμο, γιατί θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Η αλήθεια είναι, αν δεν ήταν Ολυμπιακός και Ευαγγέλης ο Μαρινάκης. Τους ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά για ό,τι προσφέρουν στο Δήμο και κυρίως ό,τι προσφέρουν για τα παιδιά του Δήμου Πειραιά. Προσπαθούμε και εμείς από την πλευρά μας και η Σταυρούλα, η πρόεδρος Γιαντονάκου, η πρόεδρος του ΟΠΑΝ, με πολύ, πολύ δουλειά και με καλά αποτελέσματα θα έλεγα. Θα κάνουμε αυτά, ξέρω ότι είναι αρκετά αθλήματα, κολύμβηση, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλι, σε 5 σημεία στην πόλη μας, ώστε να ικανοποιούνται όλοι οι δημότες. Νομίζω είναι μια πολύ καλή, χρήσιμη πρωτοβουλία του Δήμου των Ολυμπιακών, την οποία χαίρονται και τα παιδιά και φαντάζομαι και οι γονείς τους. Θα το επαναλαμβάνουμε όσο είμαστε δημοτική αρχή, θα το μεγαλώνουμε, θα το μεγενθύνουμε, θα το πλουτίζουμε με σπορ, με περιόδους, ώστε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά να μπορούν να απασχολούνται το καλοκαίρι, ειδικά όταν οι γονείς εργάζονται. Ξέρετε, θέλουν, ψάχνουν και για τα παιδιά. Και εγώ, επειδή έχω μικρά παιδιά, ψάχνουμε για τα παιδιά μια απασχόληση. Νομίζω ότι η δωρεάν απασχόληση αυτού του επίπεδου σε καλά γήπεδα με καλούς οπωνητές τον Ολυμπιακό είναι κάτι που δεν το βρίσκει εύκολα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Για τέταρτη χρονιά μπορούμε να φιλοξενούμε περίπου 1000 παιδιά δημοτών εντελώς δωρεάν, με τη βοήθεια και τη συνδρομή της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του κυρίου Μαρινάκη. Πολύ χαρά, πολλά παιδιά. Φέτος είχαμε περισσότερες συμμετοχές από την πέρσι. Κάθε χρόνο και καλύτερα, βελτιωνόμαστε κι εμείς. Και του χρόνου ξανά θα είμαστε εδώ την ίδια περίοδο να φιλοξενήσουμε πάλι τα παιδιά, να περάσουν όμορφα. Και το πιο σημαντικό μας μέλημα είναι τα παιδιά και να τα φέρνουμε στον αθλητισμό και να περνάνε όμορφες στιγμές και ένα μεγάλο διάστημα να συμβολίζουμε και τους γονείς τους, ώστε να έχουν και αθλητικές δραστηριότητες και δημιουργικές δραστηριότητες. Μια σπουδαία παροχή από τον πρόεδρό μας προς τους δημότες του Πειραιά και φυσικά στα παιδιά. Τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, πάνω από 4.000 παιδιά επιλέγουν το Sports Camp του Δήμου του Πειραιά. Μια σπουδαία παροχή προς τους γονείς. Γιατί ψάχνουν ένα αθλητικό πρόγραμμα για τα παιδιά πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Τα παιδιά θέλουμε να περνούν ευχάριστα και φυσικά να τους παρέχουμε μια δημιουργική απασχόληση αυτή την περίοδο. Προτεραιότητα στον ακροατή. Προτεραιότητα στην ενημέρωση. Βήμα στον πολίτη. Η φωνή του Πειραιά στα Ερτζιανά είναι μία. Κανάλι 1 στους 90,4. Η συχνότητα της ενημέρωσης, της μουσικής, των ακροατών. 30 χρόνια, Κανάλι 1. Συνεχίζουμε τη μετάδοση, συνεχίζετε την ακρόαση.